Με αφορμή τα 76 χρόνια από τη λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, ο Γάλλος Πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν έδωσε το παρόν σε μια σεμνή τελετή που δεν θύμιζε σε τίποτα τους εορτασμούς των περασμένων χρόνων. Παρόντες στην τελετή ήταν και οι δύο πρώην πρόεδροι της χώρας, Φρανσουά Ολάντ και Νικολά Σαρκοζή. Την επέτειο τίμησε και η Πολωνία σε τελετή που πραγματοποιήθηκε στο κέντρο της Βαρσοβίας, όπου βρίσκεται το μνημείο του αγνώστου στρατιώτη. Παρόντες ήταν υπουργοί της κυβέρνησης, μέλη των ενόπλων δυνάμεων και βετεράνοι του πολέμου. Μέλη της κυβέρνησης και του στρατού παραβρέθηκαν στην τελετή που πραγματοποιήθηκε στην Τσεχία, τιμώντας τη μνήμη των πεσόντων στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το κοινό δεν μπορούσε να συμμετέχει στην εκδήλωση εξαιτίας των μέτρων κατά του κορονοϊού, ενώ όσοι βρίσκονταν εκεί φορούσαν υποχρεωτικά μάσκες.